Ότογλου μέσα από την ραδιοφωνική του εκπομπή ότι δεν επιθυμεί να έρθει καλεσμένο στο The Tonight Show ο Γιάννης Πλούταρχος. Εγώ με τον Γιάννη ξέρεις ότι έχω και κάποια θέματα να πούμε, έτσι. Κάποτε, ναι, αλλά έχω τα θέματα μου να πούμε. Δεν έχει εμφανιστεί. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πολύ ωραίος τραγουδιστής, πολύ καλό παιδί, αλλά έχω τα θέματα μου μαζί του. Πρέπει να τα λύσω κάποια στιγμή, να το συναντήσω τον άνθρωπο. Με τον καλέσει το The Tonight. Όχι, δεν καλό κανόνα. Δεν θέλω να έρθει. Δεν θέλω να έρθει. Τι βλακίες λες, μωρέ. Δεν θέλω να έρθει, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Δεν θέλω να έρθει. Δικαίωμά μου δεν είναι. Δεν θέλω να έρθει. Όταν ήθελα, δεν ήρθε. Τώρα δεν θέλω εγώ. Μπορεί, καλό άνθρωπο μπορεί να μην θέλει και αυτό. Αλλά δεν θέλω κι εγώ. Δεν θες εσύ, δεν θέλω κι εγώ. Τώρα θες εσύ, δεν θέλω εγώ. Χαζά, ξεχαζά, έτσι είναι. Παιδιά, δεν τον έχουμε καλέσει. Δεν πειράζει, ας ερχόταν χωρίς να τον καλέσουμε. Ακάλεστο. Πάμε να δούμε ποια ήταν η αντίδραση του τραγουδιστή στις κάμερες. Δεν έχει γίνει κάλεσμα απευθείας, αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ. Τρολάρει ο Γρηγόρης, παιδιά, είναι τρομερό άτομο. Μάλιστα παρουσίασε και τα παιδιά μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε με καλέσει, εγώ θα έρθω. Άντε, ρε Γρηγόρη. Στη συνέντευξη, είπε χωρίς ότι κάτι υπάρχει, αλλά θα το λύσετε μεταξύ σας. Όχι, όχι, τίποτα, απολύτως. Εγώ τον Γρηγόρη τον έχω δει στη ζωή μου όλοι δύο φορές. Θέλετε να πάτε καλεσμένο στο δεν θέλω, αλλά δεν με έχει καλέσει. Κλείνοντα, πώ το κλείνετε τώρα να λύσουμε την παρεξήγηση με τον κύριο Αρναούτη. Υπάρχει παρεξήγηση κατά δεν υπάρχει παρεξήγηση. Σα κοροϊδεύει, ειλικρινά. Αφού ό,τι λέει είναι όλα αστεία ο Γρηγόρης. Στην αποφώνησή του είπε ότι ο Γρηγόρης είναι το καλύτερο παιδί τελικά. Όχι, αν μα πάρει για το όνομα. Όχι, ρε Γρηγόρη. Όχι, ρε Γρηγόρη. Κάτσε, θα το ακούσει μέσα ποιο είναι το καλύτερο παιδί. Θα το ακούσει από τον κόσμο. Γρηγόρη, το περιμένετε το Σάββατο. Θα έχετε τραπέζι. Άρα Γρηγόρη, τι έκανε. Τι πάθαμε. Σταμάτα τα αστεία. Στοπ. Βέβαια τον περιμένω. Δεν ξέρω αν αδειάζει να έρθει. Εγώ πάντως, αν με καλέσει, θα πάω. Εκείνος πάντως είπε ότι δεν θέλει να σας έχει στο δεν πειράζει. Έτσι, για να δούμε. Θα πάω, για θα πάω.